Αντρέα, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα η Αλφα Ενημέρωση φιλοξενείται στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Λάρνακας και μαζί θα δούμε και θα μάθουμε τι υπάρχει μέσα σε αυτό το ψηλό κτίριο του πύργου ελέγχου. Συγκεκριμένα είμαστε στον 11ο όροφο, αλλά γενικότερα θα μάθουμε και ποια είναι η δουλειά των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο πάρα πολύ τον κύριο Νικόλα Μητίδη, ανώτερο λειτουργό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, για την τιμή και χαρά που μας κάνει να μας φιλοξενεί εδώ σήμερα. Κύριε Μητίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σας καλωσορίζουμε στον πύργο ελέγχου. Ευελπιστούμε ότι θα σας μεταφέρουμε τη δουλειά μας και στους τηλεθετές σας, να εξηγήσουμε λίγα πράγματα και είμαστε στη διάθεσή σας. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλουμε έτσι για αρχή μια γενική ερώτηση. Πύργος ελέγχου. Τι είναι, τι ελέγχει ακριβώς και τι κάνετε εδώ, σε αυτόν τον πύργο ελέγχου? Ο σκοπός του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας είναι βασικά η ασφαλής και ομαλή εκτέλεση των πτήσεων. Σε γενικές γραμμές είναι ο ρόλος του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, όπως έχω εξηγήσει. Στα καθήκοντα τώρα των ελεγκτών, αν μπορούσαμε να εξηγήσουμε αναλυτικά, ο ελεγκτής ρυθμίζει την ασφαλή, την κανονική και ταχεία ροή της εναέριας κυκλοφορίας, παρέχει πληροφορίες πτήσεων όσον αφορά άλλες πτήσεις, αλλά και διάφορες δραστηριότητες που εκτελούνται στο χώρο ευθύνης, αλλά και μετεωρολογικά δεδομένα. Επίσης, κάτι που θα πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι ο πύργος ελέγχου συνεγείρει τις σωστικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, σύμφωνα πάντοτε με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες. Μια απαιτητική δουλειά, σοβαρή δουλειά, τι χρειάζεται ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να έχει, ποια τα χαρακτηριστικά ίσως, αν μπορούσαμε να πούμε? Ένας ελεγκτής πρέπει να κατέχει κάποιες δεξιότητες, συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως για παράδειγμα η γρήγορη αντίληψη του χώρου και του χρόνου, η δεχομένως θα λέγαμε παράλληλα να μπορεί να είναι σε ετοιμότητα πάντοτε, να αναλύει τα περιστατικά που αντιμετωπίζει και να παίρνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε να ρυθμίσει σωστά την εναέρια κυκλοφορία. Υπάρχουν στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης στον πύργο ελέγχου? Θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν στιγμές χαλάρωσης. Αρκετά περιστατικά μπορεί να επισυμβούν ακόμα και με χαμηλή κυκλοφορία. Επομένως, ο ελεγκτής πρέπει να είναι πάντοτε σε εγρήγορση και να αναμένει ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, χωρίς να θέλουμε εδώ να πούμε ότι επισυμβαίνουν καταστάσεις, αλλά ο ρόλος, όπως έχουμε επεξηγήσει και νωρίτερα, των ελεγκτών, ένα από τα καθήκοντά τους είναι να μπορούν να αντιμετωπίσουν τάχιστα και να πάρουν αυτές τις αποφάσεις που θα βοηθήσουν στην ασφαλή προσγείωση ενός αεροσκάφους. Να πάμε λίγο και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Τι κάνετε και τι γίνεται από τον πύργο ελέγχου σε τέτοιες περιπτώσεις? Αφού ενημερωθούμε για ένα περιστατικό είτε από άλλη μονάδα, στην προηγούμενη περίπτωση από το κέντρο ελέγχου πτήσεων στη Λευκοσία, ότι κάποιο αφυκνούμενο αεροσκάφος παρουσιάζει ίσως κάποιο τεχνικό πρόβλημα, ή εάν το περιστατικό εξελίσσεται στο αεροδρόμιο, αμέσως ο πύργος συνεγείρει τις σωστικές υπηρεσίες. Υπάρχει ένα σχέδιο δράσης ανάλογα με το περιστατικό, αξιολογεί σε άμεσο χρόνο ο ελεγκτής την κατάσταση και δίνει αυτές τις οδηγίες στις υπόλοιπες υπηρεσίες που θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού. Να πούμε εδώ ότι παράλληλα έχει να ρυθμίσει και την υπόλοιπη κυκλοφορία που ενδεχομένως να είναι στην ευθύνη του τη δεδομένη στιγμή. Ποια είναι η περιοχή ευθύνης του πύργου ελέγχου από το αεροδρόμιο Λάρνακας? Η περιοχή ευθύνης καθορίζεται στα 25 περίπου ναυτικά μίλια ακτίνα από το αεροδρόμιο Λάρνακας, ονομάζεται στην δική μας γλώσσα, να το πω έτσι, σαν ζώνη ελέγχου αεροδρομίου. Κάθε αεροδρόμιο έχει τη ζώνη ελέγχου του, στην οποία ο ελεγκτής έχει την ευθύνη των πτήσεων.
Το ύψος αυτής της ζώνης ανέρχεται γύρω στις 20.000 πόδια. Επομένως, όλη η κυκλοφορία, όλες οι πτήσεις και όλες οι δραστηριότητες που εξελίσσονται, που υπάρχουν στην ζώνη αυτή, είναι υπό την ευθύνη του ελεγχτή πύργου ελέγχου αεροδρομίου Λάρνακας. Κύριε Μητίδη, πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η επικοινωνία με ένα αεροπλάνο, ένα αεροσκάφος με τον πύργο ελέγχου? Αν μπορούσαμε να περιγράψουμε έτσι εν συντομία την διαδικασία μιας πτήσης, η πρώτη επαφή του πιλότου με το πύργο ελέγχου είναι όταν το αεροσκάφος είναι έτοιμο για κίνηση. Στο στάδιο αυτό ο πιλότος θα ζητήσει κάποιες πληροφορίες, θα δοθεί επίσης η διαδικασία που θα ακολουθήσει το αεροσκάφος αφού αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Μετά από κάποια λεπτά το αεροσκάφος ζητά τροχοδρόμηση. Θα διακινηθεί δηλαδή το αεροσκάφος προς το σημείο κράτησης πριν την αναχώρηση του και μετά είναι έτοιμο για την αναχώρηση. Με την αναχώρηση του αεροσκάφους και αφού το αεροσκάφος περάσει κάποιο συγκεκριμένο ύψος το οποίο καθορίζεται από τις διαδικασίες, επικοινωνεί πλέον με το κέντρο ελέγχου πτήσεων για περαιτέρω άνοδο και οδηγίες για τον τελικό του προορισμό. Να γυρίσω και λίγο μπροστά προς τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Βλέπουμε τρεις ελεγκτές αυτή τη στιγμή. Ναι. Τι ρόλο έχει ο καθένας? Στην θέση στο κέντρο μπορείτε να δείτε τον ελεγκτή προσέγγισης και ζώνης αεροδρομίου. Ο συγκεκριμένος ελεγκτής έχει στην ευθύνη του όλα τα αεροσκάφη που προσεγγίζουν ή αναχωρούν από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Θέση δεξιά θα δείτε τον ελεγκτή που έχει στην ευθύνη του την διακίνηση των αεροσκαφών στο έδαφος. Να πούμε ότι εδώ ο ελεγκτής δεν διαχειρίζεται μόνο τα αεροσκάφη αλλά και τυχόν οχήματα που διακινούνται στους τροχοδρόμους για εργασίες που εκτελούνται καθημερινά στο αεροδρόμιο κλπ. Αριστερά βλέπουμε τη θέση του ελεγκτή, συγγνώμη, του βοηθού ελεγκτή, ο οποίος στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η ετοιμασία του σχεδίου πτήσεως, ο συντονισμός, επικοινωνίες με άλλες υπηρεσίες κλπ. Πόσες πτήσεις την ημέρα πραγματοποιούνται στην Κύπρο? Για το αεροδρόμιο Λάρνακας να αναφέρω ότι φέτος η καλοκαιρινή περίοδος ήταν ρεκόρ για όλους, αντιλαμβάνομαι ότι το γνωρίζετε ήδη. Είχαμε κάποιες μέρες όπου η κίνηση είχε ανεβεί και μέχρι τις 280 πτήσεις, κινήσεις, αεροπορικές κινήσεις. Την ημέρα. Την ημέρα, σωστό. Ήταν ένα ρεκόρ και ελπίζουμε ότι θα παραμείνει αυτό το ρεκόρ. Θα παραμείνουν αυτά τα επίπεδα κινήσεων και για το ερχόμενο καλοκαίρι. Κατά τη χειμερινή περίοδο φυσικά υπάρχει μια μείωση των κινήσεων. Κύριε Μητίδη, κάτι άλλο. Η επικοινωνία που γίνεται από τον πύργο ελέγχου είναι με τους πιλότους. Σωστό, ναι. Υπάρχει και επικοινωνία με κάποιον άλλον πύργο ελέγχου? Έχουμε συνδέσεις με αρκετές υπηρεσίες. Πέραν των επικοινωνιών που έχουμε με τους πιλότους για τις οδηγίες και τις εξουσιοδοτήσεις που παρέχουμε ώστε να πετούν τα αεροσκάφη με ασφάλεια, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, υπάρχουν και οι συνδέσεις με διάφορες άλλες υπηρεσίες όπως τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Πάφου, το κέντρο ελέγχου πτήσεων στη Λευκοσία, τον Αρολιμένα, αλλά και με άλλα τμήματα τόσο εντός του αεροδρομίου αλλά και εκτός αεροδρομίου. Μου λέγατε κάτι προηγουμένως που ναι, δεν το ήξερα, ότι ανάλογα με τον άνεμο δίνετε την αντίστοιχη κατάλληλη εντολή για το πώς θα προσγειωθεί, από ποια μεριά θα προσγειωθεί το αεροπλάνο ή θα απογειωθεί. Αυτό είναι σωστό, όπως το έχετε εξηγήσει. Η κατεύθυνση της απογείωσης ή της προσγείωσης εξαρτάται από την κατεύθυνση του ανέμου τη δεδομένη στιγμή. Άρα ο διάδρομος εν χρήση μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες. Και φυσικά να τονίσουμε ότι το επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει τόσο το αεροδρόμιο Λάρνακας αλλά και ο πύργος ελέγχου είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής δουλειάς των ελεγκτών και του προσωπικού και σε εσάς.
Ευχαριστούμε για το σχόλιο. Να αναφέρουμε ότι οι ελεγχτές, αφού συμπληρώσουν την βασική τους εκπαίδευση και πλέον έρθουν στις μονάδες για να αναλάβουν καθήκοντα, ο δρόμος, η σταδιοδρομία τους συνεχίζεται με συνεχείς εκπαιδεύσεις. Αυτό κρατά τον ελεγχτή συνέχεια σε εγρήγορση, ενημέρωση για τις διαδικασίες. Και παράλληλα, κάτι που δεν έχουμε αναφέρει προηγουμένως, οι ελεγχτές οφείλουν να κρατούν συνέχεια στο απαιτούμενο επίπεδο τα θέματα υγείας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο καθορίζεται πάλι από τους κανονισμούς. Οι ελεγχτές κάθε χρόνο πρέπει να περνούν κάποιες εξετάσεις που αφορούν το επίπεδο υγείας. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί να τονίσουμε κιόλας ότι είναι η πρώτη φορά που τηλεοπτικό κανάλι ζωντανά είναι μέσα στον πύργο ελέγχου. Αυτό είναι σωστό και χαιρόμαστε που είχαμε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για τη δουλειά μας στον πύργο ελέγχου. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή δουλειά.